Ένα παιδί μπορεί να φύγει από το ξενώνα αρκετές φορές. Και μέσα στη διάρκεια του έτους, είτε να συλληφθεί ξανά από την αστυνομία, είτε το ίδιο μόνο του, να απευθυνθεί σε κάποιο φορέα ξαναζητώντας στέγη. Άρα, όσες φορές και να ζητήσει στέγη, λόγω της ανηλικότητας, εμείς θα το στεγάσουμε. Η υπηρεσία είναι τριτοβάθμια. Τι σημαίνει αυτό? Δεν βλέπει τους ανήλικους παρά μόνο σε περίπτωση κρίσης. Σε περίπτωση κρίσης μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έτσι. Μπορεί να είναι, έχω κάνει κατάληψη στο δωμάτιό μου, έχω επιτεθεί σε προσωπικό του ξενώνα, έχω έρθει σε σύγκρουση με άλλο παιδί, έχω περάσει πολύ δύσκολα σε επίπεδο βασανιστήριων, κακοποίησης ή απώλειας προσώπων κατά τη διέλευση, άρα μπορεί να έχουμε μια τέτοια περίπτωση κρίσης. Αλλά τελικά αυτό που μετράει δεν είναι η ιστορία που θα είναι για το θυμικό, αν θέλετε, πιο συγκινητική. Μετράει η πραγματικότητα και ο κίνδυνος που έχει το παιδί αν αποφασίσει να συνεχίσει το ταξίδι μόνο του, εξωθεσμικά. Μία ιστορία λοιπόν είναι ότι από ξενώνα είχαν φύγει δύο ανήλικοι οι οποίοι σκοτώθηκαν στο δυστύχημα που έγινε στη Φύρο με το τρένο.